Άλλοι φαίνεται ότι ξεπερνούν το αρχικό σοκ, το αρχικό μούδιασμα και όπως βλέπουμε στις εικόνες μας περνούν στην αντίδραση λοιπόν. Έχουν βγει τα χιλιάδες στους δρόμους του Παρισιού και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τα συγκεκριμένα πλάνα, συγκεκριμένες εικόνες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας είναι από την περιοχή της Βαστίλης. Από μια περιοχή που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο σημείο που έγινε το μακελιό, στο σημείο που δέχτηκε επίθεση σήμερα την αιματηρή επίθεση ενόπλων, το σατυρικό περιοδικό Charlie Hebdo. Όλοι λοιπόν οι Γάλλοι πολίτες, οι χιλιάδες Γάλλοι πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί είναι σιωπηροί, κρατούν πλακάτ που γράφουν «Είμαστε όλοι Charlie Hebdo» και φωνή διαμαρτυρίας κατά του εξτρεμισμού. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος του Παρισιού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αύριο να διοργανωθεί και αντίστοιχη και καθημερινά να γίνεται αυτό στο κέντρο του Παρισιού. Αύριο την ίδια ώρα λοιπόν έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση. Να πούμε ότι στη φωνή διαμαρτυρίας που υψώνουν λοιπόν κατά του εξτρεμισμού οι Γάλλοι πολίτες, τέθηκε και αυτή του ημάμη του Παρισιού, ο οποίος εξέδωσε μία ανακοίνωση καταγγελτικότατη, εξέφρασε την οργή του. Είπε λοιπόν ότι οι ένοπλοι δεν είναι πιστοί μουσουλμάνοι, ότι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάολο.